Σε απλησίαστα επίπεδα για τα οικονομικά των οικοκυριών και των επαγγελματιών φτάνουν και πάλι οι τιμές των καυσίμων, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά να διαμορφώνεται στα 1,90 λεπτά το λίτρο, την ίδια στιγμή που στις Κυκλάδες έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στην Κρήτη είναι μια ανάσα χαμηλότερα. Με τους πολίτες να γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους λόγω του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, το κόστος των μετακινήσεων εκτοξεύεται. Στα νησιά πιστεύω ότι πάντα συμβαίνει αυτό λόγω της απόστασης, λόγω των μεταφορών. Ελπίζω κάτι να κάνει η κυβέρνηση, κάτι να κάνει το κράτος και να ξαναπέσουν. Είναι αρκετά μεγάλη τιμή. Δυσκολεύει όλο τον κόσμο αυτό το πράγμα. Και απορώ γιατί σε άλλα μέρη, ενώ εμπορεύονται το ίδιο καύσιμο, αλλού έχει τιμή 1,70 και εδώ φτάνει 2 ευρώ. Λόγω νησιού, λόγω τι, ας πούμε. Αυτό. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στις 14 Μαρτίου η μέση τιμή της αμόλυβδης στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου έφτασε τα 1,94 ευρώ το λίτρο. Στο νομό Ρεθύμνου καταγράφηκε υψηλότερη, με τη μέση τιμή της να αγγίζει το 1,97, ενώ στα Χανιά διαμορφώθηκε σε 1,93 ευρώ. Όπου θέλουν το πάνω, όπου θέλουν το κατεβάζουν, ό,τι θέλουν αυτοί κάνουν. Τι κάνουν. Κάθε τέτοια εποχή ξέρουμε ότι έχουν αύξηση, οπότε πρέπει να περιμένουμε να ξαναπέσει πάλι. Τι άλλο να πούμε τώρα, όλα ακριβήσανε. Ειδικά στο νησί και σε όλα τα νησιά, όπου και να είναι. Και νησί να μην είναι, είναι μεγάλο το κόστος. 2 ευρώ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Στις 18 Ιανουαρίου η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,81 ευρώ το λίτρο και σχεδόν δύο μήνες μετά, στις 13 Μαρτίου, η μέση τιμή ξεπέρασε το 1,90 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 5%. Αυξήσεις παρατηρούνται και στο πετρέλαιο κίνησης. Η μέση τιμή του ντίζελ στις 18 Ιανουαρίου έφτασε το 1,64 ευρώ και στα μέσα Μαρτίου σκαρφάλωσε κατά 3,6%, φτάνοντας το 1,70 ευρώ το λίτρο. Καταστραφήκαμε. Τι έκαναμε. Κάπως πρέπει όμως να το μετριάσουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συνέχεια ανεβαίνουν. Δεν θα πάει. Πού θα πάει το πράγμα. Υπομονή. Τι να κάνουμε. Εύχομαι αυτό να μην κρατήσει πολύ. Οι τιμές έχουν ανέβει, η ζήτηση αυξάνεται και η πρόβλεψη είναι πως από σήμερα αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις 2 ή και 3 λεπτών, ειδικά στις τουριστικές περιοχές. Βασική αιτία των αυξήσεων είναι οι διεθνείς τιμές του αργού, καθώς το Brent έχει ξεπεράσει τις αγορές στα 85 δολάρια το βαρέλι.